το νομοσχέδιο, βγάζοντάς σας έτσι από μια πραγματικά πολύ δύσκολη θέση που ήταν απόρρια των επιλογών της ηγεσίας σας. Μια ηγεσία που με απόλυτη ευκολία φωτογραφιζόταν πριν λίγο καιρό με μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και με την ίδια ευκολία πριν αλέκτορ φωνής 3 δηλώνει ότι αδιαφορεί για τα δικαιώματά τους γιατί έχει άλλες προτεραιότητες που δεν είναι άλλες από το να καταλάβει την εξουσία παρέα με τους πρόθυμους εταίρους της τα τελευταία χρόνια. Τώρα, ας περάσουμε στο νομοσχέδιο, ένα μικρό νομοσχέδιο με λίγα άρθρα, όλοι το έχουμε μελετήσει. Έχοντας λοιπόν ως σημείο εκκίνησης στη γενικότερη συνταγματική αρχή της προστασίας της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5, παράγραφος 1 του συντάγματος, συμβαδίζοντας με τη διεθνή πραγματικότητα, έρχεται λοιπόν ακριβώς να εξασφαλίσει ευνοϊκότερες και ευκολότερες διαδικασίες για την αναγνώριση της ταυτότητας φύλου και τονίζει το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού, αφαιρώντας στην προϋπόθεση της χειρουργικής αλλαγής φύλου, είτε αναφερόμαστε σε διεμφυλικά άτομα είτε σε μεσοφυλικά. Ομοίως αφαιρείται η προϋπόθεση ύπαρξης κάποιας ιατρικής αγωγής που να σχετίζεται με τη σωματική ή ψυχική υγεία, καθώς αναγνωρίζεται ότι η προσωπική αίσθηση του σώματος και οι άλλες εκφράσεις του φύλου επιλέγονται πάντοτε ελεύθερα από το ίδιο το πρόσωπο και δεν είναι σε καμία περίπτωση υποχρεωτικές. Ειδικότερα στο άρθρο 1 αναγνωρίζεται το δικαίωμα του προσώπου στην αναγνώριση της ταυτότητας φύλου ως στοιχείου της προσωπικότητάς του. Επίσης στο ίδιο άρθρο στη δεύτερη παράγραφο αναγνωρίζεται το δικαίωμα στο σεβασμό της προσωπικότητας με βάση τα χαρακτηριστικά του φύλου του. Είπαμε και στις προηγούμενες συνεδριάσεις ότι ο νόμος επιδιώκει το σεβασμό και όχι απλώς την ανοχή και αυτή η βούληση της κυβέρνησης αποτυπώνεται ήδη στο πρώτο άρθρο. Προχωρώντας στο άρθρο 2 έχουμε τους σχετικούς ορισμούς της ταυτότητας φύλου και των χαρακτηριστικών φύλου.